Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πούμε ότι ακούστηκε με αφορμή το θέμα στον Εύρο. Ακούστηκε πάρα πολύ έντονα ότι έφεδροι μέλη της Λέσχης, στην Κρήτη όμως, έφυγαν από την Κρήτη και βρέθηκαν στον Εύρο για να βοηθήσουν τον ελληνικό στρατό και την ελληνική αστυνομία να αναχαιτήσουν τους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα τα σύνορά μας από την Τουρκία. Ισχύει αυτό, για να φυσικά διαλύσουμε, αν θέλετε, αυτό το μύθο? Φυσικά και όχι. Καταρχήν είναι απόλυτα αναλυθές. Ό,τι έγινε από την Κρήτη εκείνες τις ημέρες, ξεκίνησε από κάποιον άνθρωπο σε μια σελίδα του Facebook. Η Λέσχη η δική μας, που είναι η Λέσχη εφέδρων, αλλά και η Λέσχη ειδικών δυνάμεων της Κρήτης δεν έχουν καμία σχέση. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ εμείς να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή άκουσα λίγο τον πρόλογό σας. Εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Η Λέσχη δημιουργήθηκε για ένα και μόνο λόγο. Να προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, έτσι ώστε όταν και εφόσον η πατρίδα το χρειαστεί, μέσω της επιστρατευτικής οδού, να πάμε στις μονάδες μας και να κάνουμε αυτό που πρέπει με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό και μόνο αυτό. Κατά τα άλλα, σε καιρό ειρήνης, γιατί είμαστε σε καιρό ειρήνης, παρά Δόξα την έκτακτη κατάσταση στην οποία ζούμε, η οποία έχει πολλά στοιχεία πολέμου βέβαια, αλλά δεν είναι πόλεμος. Τουλάχιστον. Έτσι ακριβώς. Εν καιρό ειρήνης λοιπόν, τι κάνετε? Γιατί ξέρω ότι μετήχατε σε πάρα πολλές ομάδες διάσωσης. Ξέρω ότι έχετε αναλάβει κοινωνικό έργο. Έχετε προσφέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η Λέσχη εφέδρων είναι διεταγμένη από την ίδρυσή της σε πολιτικές ομάδες στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Έκτοτε συμμετέχουμε παντού. Όπου μας ζητήσει η πολιτεία, είμαστε δίπλα της. Πρώτοι από όλους και όπως ακριβώς πρέπει. Πειθαρχημένα και όμορφα κάνουμε ό,τι ακριβώς μας ζητηθεί. Και πιστέψτε με, έχουμε να δείξουμε ένα πολύ πλούσιο έργο σε αυτό το κομμάτι. Για να καταλάβετε, πριν από λίγη ώρα, ας πούμε, και χθες ήμασταν στις λαϊκές αγορές, κατόπιν αιτήματος της περιφέρειας, και μοιράζαμε έντυπα υλικά που αφορούν τον ιό που μας ταλανίζει τις τελευταίες ημέρες. Mm-hmm. Είχατε λάβει μέτρα ασφαλείας όμως και ναι, φυσικά, για όνομα του Θεού. Πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους συμπολίτες μας. Υπήρχε κόσμος στις λαϊκές? Δυστυχώς υπήρχε, ναι. Ναι, αυτό το παρατηρήσαμε και εμείς. Σήμερα δυστυχώς ακόμα βγαίνει κόσμος έξω και πηγαίνει στις λαϊκές, όπου στην κυριολεξία υπάρχει ο συνωστισμός. Πείτε μου τώρα, υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες έχετε συνεισφέρει ως μέλη της Λέσχης για την διάσωση ανθρώπων? Ποιες είναι αυτές? Για τη διάσωση ανθρώπων. Για τη διάσωση ανθρώπων έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις για ανέβρεση ανθρώπων, βασικά. Mm-hmm. Στην ουσία η μεγαλύτερη συμμετοχή μας, και αυτό γίνεται πανελλαδικά και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αφορά τα θέματα της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Mm-hmm. Ανήκατε στις εθελοντικές ομάδες όταν κάποιες περιόδους έκλεινε η πρόσβαση στο Σέιχ Σου? Ανήκατε, ναι, σε αυτές? Φυσικά. Mm-hmm. Ένας ο τομέας μας είναι το Σέιχ Σου. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει μοιραστεί σε τομείς εθελοντικές ομάδες. Εμάς ο τομέας μας είναι το δάσος του Σέιχ Σου, μαζί με κάποιες άλλες ομάδες βέβαια. Φοράτε στολές, κύριε Σιδηρόπουλε? Φοράμε στολές, ναι. Οι οποίες στολές τι χαρακτηριστικά έχουν? Είναι η στολή του ελληνικού στρατού με τα διακριτικά της Λέσχης. Διακριτικό που δείχνει ότι είμαστε έφεδροι, το πολίτες ο πλήθες. Και ένα μαύρο καπελάκι που αναφέρει το όνομα του Λεφέδου. Τα έσοδα της Λέσχης σας προκύπτουν από πού και ποιος επομίζεται αυτό το κομμάτι? Δηλαδή, εσείς ως μέλη βάζετε από την τσέπη σας? Πώς διατηρείται η Λέσχη και όλες οι δράσεις τις οποίες προχωράτε, οικονομικά εννοώ, πώς στηρίζετε? Κατά 99% από την τσέπη μας.
Υπάρχει μια συνδρομή που πληρώνουν τα μέλη μας το μήνα ή ένα το έτος. Και ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν έχουμε κάνει μέχρι τώρα, το έχουμε κάνει από μόνοι μας, με δικά μας έξω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, πιστέψτε με. Κάποτε τα πράγματα γινόταν εύκολα. Μετά το 2008 τα πράγματα αλλάξανε σε όλα τα επίπεδα σε αυτόν τον τόπο. Και εμείς δεχτήκαμε ένα πολύ σοβαρό πλήγμα και μέσω, και έχει στη λέσχη ας πούμε, καθότι οποιασδήποτε κινήσεις και αν κάνουμε έχουν έξοδα. Καύσιμα, μεταφορικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πείτε μου κάτι, είστε από αυτούς τους ανθρώπους που σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις για τη χώρα μπορούν να χαρακτηριστούν ως πολιτοφυλακοί? Πολιτοφυλακοί. Εμένα να σας πω την αλήθεια, αυτή η λέξη με ψιλοτρομάζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να την εκλάβει ο καθένας. Καταρχήν δεν υπάρχει πολιτοφυλακή στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοιος θεσμός. Άρα από τη στιγμή που δεν είναι θεσμός την ακούω λίγο περίεργα. Το είπα και στην αρχή. Εμείς αυτό που κάνουμε σαν λέσχη είναι να προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι ως στρατιώτες. Είτε είμαστε αξιωματικοί, είτε υπαξιωματικοί, είτε οπλίτες. Όταν λοιπόν και αν και εφόσον κληθούμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας, θα πάει ο καθένας στη μονάδα του και θα κάνει αυτό που πρέπει με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό και μόνο αυτό. Τώρα αυτά τα περί πολιτοφυλακής είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που εγώ είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω σε πράγματα, αλλά δεν μας αφορούν καθόλου. Όχι, επειδή προσπαθώ να καταλάβω για τον ρόλο σας και να δώσουμε και στους ακροατές να καταλάβουν περισσότερα για το τι κάνετε, γι' αυτό το αναφέρω. Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Να πούμε για την περίπτωση της Ειρήνης, το αναφέραμε. Είμαστε μια εθελοντική ομάδα, πάμε παντού, βοηθάμε όπου και αν μας ζητηθεί. Ας πούμε ότι γίνεται το απεχθέο και μπαίνει η χώρα μας σε μια διαδικασία πολέμου. Θα κληθούμε όλοι μας ατομικά, θα εγκαταλείψουμε το σπίτι μας, θα πάρουμε τα πραγματάκια μας και θα πάμε στις μονάδες μας. Είμαστε οι περισσότεροι ενταγμένοι σε μονάδες του ελληνικού στρατού, όπως προβλέπει το σύστημα της εφεδρείας, και θα πάμε εκεί και ως απλοί στρατιώτες εξωματικοί θα κάνουμε το καθήκον μας. Ναι, αλλά αυτό δεν θα προβλεπόταν αν υπήρχε πόλεμος, δεν θα γινόταν γενική επιστράτευση, δηλαδή ούτως ή άλλως δεν θα πηγαίνατε στις μονάδες σας. Αυτό λέω. Όσοι είναι στρατεύσιμοι τουλάχιστον. Άρα θέλω να πω, δεν παίζει κανένα ρόλο εδώ η λέσχη. Όχι, καμία σχέση. Σαν να μην υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή τα γιώνουν όλα. Απλά αυτοί που θα μείνουν πίσω, που έχουμε μεριμνήσει και γι' αυτό, δηλαδή επειδή σύμφωνα με την νομοθεσία και τα επιστρατευτικά σχέδια, έφεδροι ενεργοί θεωρούνται αυτοί που είναι κάτω των 45 ετών. Εμείς έχουμε και μέλη τα οποία είναι άνω των 45, όπως επίσης έχουμε γυναίκες. Έχουμε προτρέψει λοιπόν τα μέλη μας των άνω των 45, που είναι εκτός εφεδρείας πλέον, να ενταχθούν στην πολιτική άμυνα, η οποία σε περίπτωση πολέμου κάνει αυτά που κάνει τώρα η πολιτική προστασία. Mm-hmm. Yeah. Πριν σας ρωτήσω για τις γυναίκες, θα ήθελα να σας ρωτήσω συνολικά πόσα μέλη είστε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, στη Θεσσαλονίκη εγγεγραμμένα είμαστε περί τα 180 μέλη. Αλλά τα ενεργά, αυτά που πραγματικά συμμετέχουν συνεχώς, είναι γύρω στα 100 με 110. Και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία? Δεν είναι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, λες, είναι σε όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα, ναι, το γνωρίζω. Είμαστε περί τα 1800 μέλη. Σε όλη την Ελλάδα? Ναι, ναι. Είναι μικρός ο αριθμός αυτός? Ήσασταν περισσότεροι προκρίσεις? Θα σας πω κάτι. Είναι τρομακτικά μικρός και τρομακτικά μεγάλος. Είναι τρομακτικά μεγάλος για ένα τέτοιο είδους σωματείο και μικρός για μένα και για σας, και χαίρομαι που το λέτε έτσι, γιατί θα έπρεπε να είμαστε περισσότεροι. Όταν λέτε τρομακτικά μεγάλος, τι εννοείτε? Για ένα τέτοιο σωματείο. Ναι, τι εννοείτε για αυτό? Είναι μεγάλος ο ρυθμός, είμαστε πάρα πολλοί, πιστέψτε με. Ναι, αυτό σημαίνει ότι έχετε περισσότερα έξοδα, ότι όχι, γίνεστε πιο δυσκίνητοι στο να... Όχι, το τρομακτικό ήταν για να δώσω έμφαση ότι είμαστε αρκετοί. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έχετε μέλη σας και γυναίκες. Ναι. Αυτό έχουμε μέλη μας και γυναίκες. Η λέσχη από την αρχή δεχόταν και γυναίκες?
Θα σας πω, η Λέσχη από την αρχή δεκόταν γυναίκες, γιατί βλέποντας μπροστά και βλέποντας να αλλάζουν τα πράγματα και στον ελληνικό στρατό, που πλέον στις τάξεις του υπάρχουν και γυναίκες επαγγελματίες, δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε εμείς ως έφεδροι τις γυναίκες. Οπότε υπήρχε μια πρόβλεψη στο καταστατικό και οι γυναίκες μπορούν να είναι μέλη της Λέσχης. Οι οποίες οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα απίστευτο εργαλείο. Απίστευτο εργαλείο, προσφέρουν φοβερό έργο στη Λέσχη. Το οποίο, εάν το ζήσεις, μόνο μπορείς να το αξιολογήσεις. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή του έργου των γυναικών στη Λέσχη από αυτό των ανδρών? Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό. Πιστέψτε με, έρχονται, συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, είναι παντού μαζί μας. Απλά έχουν αυτό το που δεν έχουμε εμείς ως άντρες, ας πούμε, αυτή τη γυναικεία την σπιρτάδα, σε πράγματα που υποστηρικτικά, ας πούμε, είναι πολύ καλύτερες από εμάς. Όσον αφορά τη δική τη μέρη μας, όπου δει και αν πάμε, την τάξη μέσα στη Λέσχη. Σε όλα αυτά οι γυναίκες είναι ένα σκαλάκι πάνω από εμάς. Λέτε σε κάποιο σημείο στο καταστατικό σας, μάλλον ναι, σε γενικές, στην παρουσίασή σας ως Λέσχη, ότι απαιτείται έλεγχος σοβαρότητας και όταν απαιτείται απόρριψη τραχοποιών στοιχείων που δεν συμφωνούν με τους σκοπούς της Λέσχης και παραβαίνουν τον νόμο. Καταρχήν να σας ρωτήσω, υπήρξαν περίοδοι που είχατε τραχοποιά στοιχεία μέσα στη Λέσχη? Και όταν λέτε σοβαρότητα, τι ακριβώς εννοείτε? Λοιπόν, το ταραχοποιά στοιχεία, όχι σαν ταραχοποιά στοιχεία. Το σοβαρότητα, θα σας πάω στην αρχή αυτού που ξεκινήσατε. Αυτή η κίνηση που λέτε που έγινε κάτω στην Κρήτη είναι μια ασοβαρότητα. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν θέση μέσα στη Λέσχη. Όταν εγγράφεται ένα μέλος στη Λέσχη, για να καταλάβετε, σύμφωνα με το προστατευτικό μας, υπάρχει ένα διάστημα το οποίο είναι δόκιμο. Και για ένα ολόκληρο χρόνο είναι δόκιμο μέλος. Μετά το χρόνο λοιπόν γίνεται ένα ΔΣ και αποφασίζουμε αν θα γίνει μέλος μας ή όχι. Και παρακολουθείτε τη δράση του, τις ενέργειές του. Ναι. Κοίταξε, ο άνθρωπος, ο περίεργος φαίνεται γρήγορα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είναι κάναμε ένα μαγαζάκι να μαζέψουμε κόσμο και να λέμε ότι είμαστε πολλοί. Έρχονται πάρα πολλοί στη Λέσχη, πιστέψτε με. Δεν μένουν όλοι. Έρχονται άνθρωποι που έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Συνειδητοποιούν όμως ότι εκεί είμαστε πάρα πολύ απλά σκοπευμένοι. Κάνουμε αυτό. Δεν ασχολούμαστε με πολιτική, δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την εκπαίδευση. Οπότε όλα αυτά μένουν απόξω. Όποιος έρθει, το νιώθει αμέσως αυτό. Και είτε φεύγει, είτε γίνεται ένας από εμάς. Αλλιώς τον αποβάλλει η ίδια η Λέσχη, θέλετε να μου πείτε? Αλλιώς? Τον αποβάλλει η ίδια η Λέσχη. Ναι, τα μέλη της Λέσχης. Φυσικά. Λέτε επίσης, παρουσιάζοντας τη Λέσχη σας, ότι φυσικά δεν υπάρχει θέμα οπλοφορίας και οπλοκατοχής, εκρηκτικών υλών, πυρομαχικών και λοιπόν παράνομων ειδών. Ωστόσο αναφέρεται ότι ο καθένας από εσάς, το είπατε και νωρίτερα βέβαια, έχει έτοιμο ένα σακίδιο. Και μάλιστα ένα σακίδιο μακράς διαβίωσης με τα απαραίτητα υλικά. Πείτε μας καταρχήν τι σημαίνει αυτό και κατά δεύτερον ποια είναι αυτά τα απαραίτητα υλικά και τι γίνεται. Έχετε στο σπίτι σας κρατημένο ένα σακίδιο καθένας στην πόρτα για να το πάρει και να φύγει μόλις παρουσιαστεί ανάγκη, και τι είδους ανάγκη θα είναι αυτή? Πολλές ερωτήσεις που κάνατε, αλλά θα σας πάω σε αυτό το ετοιμότητα. Επειδή έχω συμμετάσχει αρκετές φορές σε επιστρατευτικές ασκήσεις, για να καταλάβετε, όταν γίνεται μια επιστρατευτική άσκηση που προσομοιώνει μια επιστράτευση, φτάνουν οι έφεδρες σε ένα σημείο και εκεί αρχίζουν να αναλαμβάνουν υλικά. Στολές, παπούτσια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, εάν δεν το ζήσετε, πόσος χρόνος περνάει για να γίνει όλο αυτό. Και σε πραγματικές συνθήκες ο χρόνος είναι χρήμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ζωές. Εμείς λοιπόν, αν χρειαστεί ποτέ και κληθούμε, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι και θα χρειαστούμε μόνο έναν οπλισμό. Τίποτα παραπάνω.
Αυτόν λοιπόν το σακίδιο που λέτε εσείς, που έχει μέσα τα απαραίτητα, τα οποία είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα χρειαστούμε καμιά 4-5-6 εκπομπές για να πούμε τέτοια πράγματα και πάλι δεν θα βγάλουμε άκρη. Τα απαραίτητα έχουν βγει από τη δουλειά που κάνουμε τόσα χρόνια και μελετώντας το τι χρειάζεται. Και όταν λοιπόν χρειαστεί, θα πάρουμε όντως, όπως είπατε, αυτό το σακίδιο που είναι πάντα έτοιμο και θα πάμε να παρουσιαστούμε στη μονάδα. Ως μέλος της Λέσχης και ως πρόεδρος της Λέσχης Εφέδρων, έχετε δεχτεί αρνητική κριτική από κάποιον ή κάποιους ότι είστε, αγαπάτε περισσότερο το στρατό από ό,τι θα έπρεπε, ότι ανήκετε σε ομάδες θα έλεγα που δεν εντάσσονται απολύτως κοινωνικά, σε περίεργες ομάδες, για να το πω πιο ευγενικά. Ναι, ναι. Σας έχουν κριτικάρει, σας έχουν, ναι, έχουν υποστηρίξει κάποια αρνητικά σημεία, τόσο για, για το θέμα της Λέσχης, τη δημιουργία της Λέσχης, όσο και για τις δράσεις σας γενικότερα. Βέβαια, όταν οι δράσεις σας είναι κοινωνικές, δηλαδή όταν μετέχετε στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας φωτιάς ή στον εντοπισμό ενός αεροσκάφους που έχει πέσει, εκεί βέβαια είναι δεδομένο ότι συνδράμετε, προσφέρετε, αλίμονο. Από την άλλη όμως, αν κάνετε ασκήσεις για παράδειγμα, και δεν ξέρω και τι ασκήσεις κάνετε, μήπως σας έχουν κατηγορήσει, έχετε δεχτεί πειρά τέτοιου είδους? Φυσικά και έχουμε δεχτεί πειρά. Κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι άνθρωποι δεν βλέπουν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αυτοί που δεν συμφωνούν μαζί μας, είναι λογικό ότι μας βλέπουν ότι είμαστε απέναντί τους, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω από βέβαια. Οπότε πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν βλέπουν κάτι διαφορετικό. Οτιδήποτε και αν κάνετε, πάντα θα βρεθούν κάποιοι να πούνε κάτι διαφορετικό. Κάτι δεν τους αρέσει και έχουμε δεχτεί πόλεμο, ναι. Πραγματικά έχουμε δεχτεί πόλεμο. Αλλά έχουμε αποδείξει με την ιστορία μας τόσα χρόνια ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από αυτό που κάνουμε. Τώρα, αν αυτό που κάνουμε ενοχλεί κάποιους, λυπάμαι, αλλά είναι λάθος αυτή και δεν είμαι εγώ. Πώς θα μπορούσε να ενοχλήσει κάποιος η κοινωνική σας δράση, για παράδειγμα? Δεν το ξέρω. Και εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό, να σας πω την αλήθεια. Όταν πρόκειται να μετέχετε σε μία έκτακτη περίπτωση, σε ένα περιστατικό, σε ένα πρόβλημα που προκύπτει από φυσικό φαινόμενο, πλημμύρες, καταστροφές, φωτιές, οτιδήποτε, σας καλεί η ίδια η ΕΜΑΚ ή εσείς παίρνετε την πρωτοβουλία και απευθύνεστε προκειμένου να συνδράμετε? Αναφέρατε μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Η ΕΜΑΚ είναι μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Ναι, όχι, ναι. Λειτουργεί λίγο διαφορετικά το σύστημα και μετά το τελευταίο νόμο που αφορά την πολιτική προστασία έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα. Ενώ κάποτε, ας πούμε, σαν εθελοντικές ομάδες μας καλούσε ακόμα και η πυροσβεστική, ας πούμε, τώρα πλέον ο μόνος υπεύθυνος να κινητοποιήσει τις εθελοντικές ομάδες είναι η περιφέρεια. Mm-hmm. Το γραφείο της πολιτικής προστασίας της περιφέρεια. Μόνο έτσι μπορούν να κινητοποιηθούν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Καλά, τώρα πια πριν από λίγες μέρες αποκτήσαμε και υφυπουργό πολιτικής προστασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, έτσι. Είναι αναβάθμιση του θεσμού. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα προς την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας. Και αυτό είναι μόνο θετικό, να ξέρετε. Είναι μόνο θετικό, πραγματικά. Mm. Τέλος. Μου είπατε ότι ήσασταν στους δρόμους, θα συνεχίσετε να είστε για να μοιράζετε φυλάδια στις λαϊκές. Καταρχήν. Φυσικά. Υπάρχει η σκέψη να αναλάβετε και κάποια άλλη δράση για τις μέρες αυτές που περνάμε? Τι εννοείτε, δώστε μου. Λόγω κορονοϊού, λόγω της προσπάθειας που γίνεται όλοι να μείνουμε στο σπίτι και να λάβουμε τα μέτρα μας, αν έχετε σκοπό να πάρετε κάποια πρωτοβουλία εσείς ως Λέσχη?
πρωτοβουλία δεν μπορούμε να πάρουμε. Η μόνη πρωτοβουλία που πάρουμε πάντα λόγω των όσων ακούμε, γιατί ζούμε στον ίδιο τόπο και εμείς, έχουμε σταματήσει πλέον να συγκεντρωνόμαστε. Έχουμε σταματήσει πλέον την εκπαίδευση. Και περιμένουμε. Εάν μας ζητηθεί κάτι από την περιφέρεια και την πολιτεία, φυσικά και θα συνδράμουμε. Το ενδεχόμενο να προσπαθήσετε αυτό που κάνει και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία, να νουθετήσει, να συμμορφώσει όλους τους συμπολίτες μας που παρακούν και που βρίσκουν την ευκαιρία με αυτή τη λιακάδα να βγουν στο δρόμο, στα πάρκα, στην παραλία και να απολαύσουν τον ήλιο. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν εσείς να προσπαθήσετε να βοηθήσετε και σε αυτό το κομμάτι? Θα σας επαναλάβω. Εάν και το θεωρώ απίθανο να κινητοποιηθούν οι εθελοντικές ομάδες Θεσσαλονίκης σε αυτό το κομμάτι, εάν να ζητηθεί από την περιφέρεια, που σημαίνει θα τη ζητηθεί από κάποια από τις υπηρεσίες, τότε θα συνδράμουν, ναι. Μάλιστα. Κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα σας μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.